Μεγάλη αλήθεια. Όσο air condition και να έχεις, το σημείο που εφάπτεται το καλαμπαλίκι με τον μπούτι πιάνει πουρί. Γλαφυρός. Κύριε Γιάννη, ευτυχώς που επιστρέψατε να μας κρατάτε συντροφιά. Γιώργος Νέα Σμύρνη. Mm-hmm. Όλα τα ζετεμάκια βλέπω εδώ. Γιατί ρε Τσάουση το είπε τόσο στεναχωρημένα το δεν είναι τρίλημα. Η σύμβαση δεν μετράει στα απλά. Λοιπόν, πάρτε και τρίλημα. Αφού θέλετε. Αφού. Εσείς το ζητήσατε. Έμα ναι. Καλώς μας ήρθε σε έρωτα, σε λένε και Βαϊμάκη. Τσαού σεζόν δεν άνοιξε χωρίς μπινελικάκι ή πιάνει ροφούς 10 με μια στο ζουέλα το καμάκι. Mm-hmm. Όπως λέει και ο Στόιγα είναι σε περίοδο προετοιμασίας όπως καταλαβαίνετε. Καταγγελτικό σε βρίσκω. Ναι. Τα λέω πώς είναι τα πράγματα. Πόσο τιμά κοπέλα στον Καναδά που γνώρισε τύπο που το λένε Άρθουρ και όταν αυτό συστήθηκε με αγγλική προφορά Άρθαρ, αυτή του απάντησε έχουμε μια πόλη στην Ελλάδα με το ίδιο όνομα. Λέει ο CSI Μαλεζάνη. Διάβασα ένα τρομερό tweet πριν από λίγες μέρες που έλεγε ρε παιδιά, κανονικά, λέει κανονικά σε ένα κανονικό κόσμο, κάθε εκπομπή 60 λεπτά Ελλάδα ή όπως αλλιώς λέγεται, δεν θα έπρεπε να τελειώνει με τον παρουσιαστή να λέει και να θυμάστε. Με λένε Νίκο Μάνεση και σας με άνεση. Έλεγες λοιπόν ναι για τα 50 ναι. Ότι όχι λέω ότι δεν είναι αλήθεια για τα 50 εκατομμύρια ευρώ έτσι. Πώς τα λέει και ο Γιώργος Αυτιάς. Ναι 50 εκατομμύρια τριετές τι μου λέτε. Τι μου λέτε ναι. Ναι ναι. Εντάξει. Στερέψανε δεξαμενές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Mm-hmm. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι, μένει το βλέμμα απλανές, πάει ο Μπάμπης ο Τενές. Πάω καλά για χαρνές, ρε έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Με στήθος χώραρο γιουνές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Μεγάλη μαγεία γκολ, by the way, έτσι. Να ευχηθούμε βίον ανθόσπαρτο στον Δημήτρη Χατζηγεωργίου που παντρεύτηκε και αμέσως μετά στη δεξίωση κάθισαν σε τραπέζι γιατρείς! Γκραγκυριακός και σκοκικός γάμος δηλαδή αυτό. Πού σου ένα μωρό μου χθες που σε πήρα 8 φορές, έφυγε πάνω στο τέλος. Άσπρισαν Μάτιπ και Μανές, έφυγε Μάτιπ, ο Τενές, λέει ο σκληρός Καριόλο. Οι Νταμιτζάνες Αδιανές, έφυγε ο Μάτιπ, ο Τενές. Ήρθε στην Ξάνθη ο Πελές. Εντάξει. Τι να κάνω. Εντάξει. Τσακώθηκα με την κοπέλα μου επειδή δεν της δίνω πολύ σημασία και απειλώντας τη μου λέει υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, έφυγε πάνω στο τσέντρο. Έβγαλε Κονάμι νέο PES και λείπει ο Μπάμπης. Έπεσε νερό στο κινητό μου και χάλασε. 600 ευρώ έκανε. Χαθήκανε και όλες οι επαφές. Γεια σου, τι δουλειά κάνεις. Είμαι μοντέλος στο Instagram. Εσύ, εγώ είμαι ποδοσφαιριστής στο FIFA. Αυτή δεν είναι κανονική δουλειά. Εσύ το άρχισες. Έτσι. Παιδιά, καλησπέρα. Μένω στη Θεσσαλονίκη και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον τύπο που ανεβάζει στο YouTube τις εκπομπές. Έφυγε ο Πάπης ο Τενές. Πιστεύετε ότι ένας αλήθωρος μπορεί να ματιάσει κάποιον κατά λάθος? Τροπή. Στον Χάρη Κέιν θα απονεμηθεί το χρυσό μπαμπούτσι που λέμε το περίφημο επισήμως, ξέρω τι θέμα τώρα, σε λίγες μέρες. Αλλά ανεπισήμως του έδωσαν το χρυσό μπαμπούτσι στο, πριν από έναν αγώνα της Πρέμιερ. Του κάνανε. Λοιπόν, και έχει τη φωτογραφία ο Γκαρινί και σε tweet και γράφει από πάνω κάτι τύπου σιγά τη φασαρία. Όλοι έχουμε ένα τέτοιο. Με τιμή που σήμερα έδινα μάθημα και όταν μπήκε ο καθηγητής είπε «Βλέπω πολλές θέσεις αδιανές», σηκώθηκα και είπα «Έφυγε ο Μπάμπης Τενές». Μεθυσμένοι εμείς οι κουμπάροι και το ζεύγος, περνά να μας χαιρετήσουν οι καλεσμένοι, ένας μας λέει «Αουγούρι, στον πάτο σου λέει κουμπαρά», λέει ο Άνης. Στο κρεβάτι του γάμου μου τσέπωσα δύο φακελάκια πάνω από το κρεβάτι γιατί χρώσταγα στο στοίχημα. Και με έκανα τον Κινέζο με είδη η γυναίκα μου στο βίντεο.
Πω ξεφτύλα. Πέντε τρόποι για να γίνεις πιο χαρούμενη στο λεπτό. Είναι life coaching. Εγώ συγκεκριμένα να γίνω πιο χαρούμενη στο λεπτό. Εμένα ναι. Έλα μωρέ. 18 ιδέες για να στολίσεις με φωτάκια το δωμάτιό σου. Είναι life coaching. Όχι, Χριστούγεννα. Γιατί σε ελκύουν πάντα αυτοί που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για σένα. Είναι life coaching. Όχι. Εμένα ναι. Έξι πράγματα που άλλαξα πριν τα 26. Είναι life coaching. Όχι. Έξι πράγματα που δεν πρέπει να κάνεις μετά το γυμναστήριο. Όχι. Έξι λόγια να αφήσεις το σκύλο σου να κοιμηθείς στο κρεβάτι σου. Είναι dogs life coaching αυτό. Είναι καλό για το σκύλο. Για γιατί, να κοιμάται, γιατί δεν χρειάζεται να πλένεις την κούπα του καφέ. Για τις ευρωμήλες. Γιατί θέλουμε σοκολάτα σαν τρελές πριν την περίοδο. Ενώ μετά δεν θέλετε. Πώς να δείχνεις πιο αδύνατες τις φωτογραφίες. Φίλτρα. Δεν είναι το φίλτρο. Θέλω να μιλήσω αν είναι life coaching. Είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωραία. Λοιπόν, θα το δούμε. 10 φορές που η κολλητή σου ήταν πολύ καλύτερη από ένα γόρι. Αυτό είναι Brazers. Δεν είναι life coaching. Εδώ αρχίζει και νοστιμεύει το πράγμα. 8 βασικά προβλήματα που όλες έχουμε με τα εσώρουχά μας. Αχ. 9 πράγματα που δεν θα σου πει ποτέ η κομμωτριά σου. Εντάξει, γιατί τα νούμερα, δηλαδή. Κώστα, βασικά. 6, 8, 9, γιατί δεν έχω 5 και 10, γιατί δηλαδή. Είναι να βασικά κάνω το ψυχαναγκασμό. Γιατί έτσι φαίνεται πιο εντυπωσιακό, εσύ. Με το 8 και το. Όχι, Κώστα, είναι, αυτά είναι πρώτη βδομάδα, δημοσιογραφίας. Όχι, σε βάλε αριθμούς μέσα. Αριθμούς 10. Ακόμα 8 και 1. 8 και 2. Ακόμα καλύτερα. 8 και 1 τι είναι, 9. Δεν ναι, ρε παιδί μου, λέω 8 και 2. Μα εδώ πέρα δεν έχουν πιάσει ένα αριθμό. Ναι. 6, 8 και 9. Τόσα βγήκανε στο κείμενο, Κώστα μου, τι να κάνουμε τώρα. Είναι η νέα δημοσιογραφία. 9 βγήκανε. Μπορεί να αλλάξει κάποιο γόνατο ναι. Και να, στο γόνατο να γράψει και το άλλο. Αν θα έλεγε κάποιο από τον οποίο εγώ δεν θέλω καν να το ξέρω. Καθόλου Κώστα. Δεν το ξέρω. Καθόλου. Ούτε να το ξέρω. Θες να κλείσω με μια περίεργη γιαουρτική αλήθεια. Ασαφέστατα. Την κουέρνικα του Γουάκασο. Όταν παίρνεις γιαούρτι από το ψυγείο, από συσκευασία των τριών, ναι. Αν είναι το πρώτο που βγαίνει, απλά θα το πάρεις. Αν είναι το δεύτερο, θα το βγάλεις από τη συσκευασία, θα το αφήσεις στο ψυγείο και θα πάρεις την υπόλοιπη συσκευασία με το τελευταίο γιαούρτι για να το βγάλεις με την ησυχία σου αφού έχεις κλείσει το ψυγείο. OCD το λένε και όλα τα παιδάκια κλαίνε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Ρήλο. Άνοιξε το Τωρίνο. Ο πρώτος οίκος ανοχής που λειτουργούσε αποκλειστικά με κούκλες. Δεν ξέρω αν το πήρες. Πήρα και έμαθα και τα δυσάρεστα μαντάτα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε πολύ μεγάλη εισόδηξη, διότι τα ραντεβού ήταν κλεισμένα εβδομάδες πριν. Mm-hmm. Οπότε σου λέει θα σκίσουμε χασέδες. Και 9 μέρες μετά έκλεισε. Ναι. Για ποιο λόγο έκλεισε? Διότι λέει παραβίασε τους νόμους της Ιταλίας για τη μίσθωση καταλήμματων. Και για υγειονομικούς λόγους. Για αυτά τα δύο. Τώρα. Τι, δεν κάνανε μπιντέ κούκλες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι άλλο. Για σένα που αναρωτιέσαι, τι 80 ευρώ είναι. 80 ευρώ το ημίωρο. Τι χρήση. Ναι. Ανακούφιση. Πώς το πούμε διαφορετικά. Την εκτόνωση. Το μεράκι. Το μεράκι, βεβαίως. Ο Ζουλιέτ Μπινές λέει θλιβερή ύπαρξη που ανοχής με κούκλες, αλλά δόξα και τιμή στον ξαδερφό μου που ξεπαρθενιάστηκε με φουσκωτό χριστουγεννιάτικο ελαφάκι. Νομίζω δεν πρέπει να το διαβάσει αυτό. Παρακαλώ να σβηστεί αυτό πρακτικά. Μια καλή κούκλα σιλικόνης, λέει κάποιος, κοστίζει πάνω από 2.000 ευρώ. Γι' αυτό δεν τις παίρνουν σπίτι και πηγαίνουν στα μαγαζιά. Ναι, αλλά αν ο άλλος τώρα πήγαινε κατακτικός πελάτης και πηγαίνει και θα του βγει πιο φτηνά μετά να πάρει σπίτι. Καταλάβεις τι γίνεται και δεν είναι ότι πιο πριν έχει μπει και κανένας άλλος και λες τώρα ναι. Καθαρίσανε καλά, έγινε βιολογικός. Καταλάβεις τι γίνεται, καθάρισε τις ζάντες, έβαλε φάρμακο, έβαλε σκουπάκι μετά μέσα να... Ενώ στα καθίσματα αυτό είναι θέμα. Ακολούθησα τη συμβολή του ψηλού και δεν όρμηξα. Τι γελάς ρε. Είπα ψουλού. Λες να με νοιάζει τι μπορεί να λένε αυτά τα κορίτσια. Εντάξει. Πώς με κόβεις δηλαδή. Ναι. Εννοώ ότι ναι. Επειδή είναι την ώρα της εκπομπής δεν έχω ήχο. Αυτό ακριβώς. Όχι αυτό ότι ακριβώς. Είμαι ένας κενός άνθρωπος που κοιτάζω μόνο πισινούς, αλλήμωνο. Έτσι. Ότι λόγω της εκπομπής
Μάλιστα. Ότι λόγω της εκπομπής δεν μπορώ να έχω, αλλά μόνο βλέπω. Δηλαδή προσπαθώ να ψυχανεμίζω με τι συμβαίνει εκεί πέρα. Κατά. Δηλαδή μπορεί να κοιτάζω τα ατομικά τους προσόντα, αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ προσπαθώ να εμβαθύνω στην ψυχούλα τους. Μα τι άλλο να κάνεις, Κώστα, δημοσιογράφος. Πάντα μια φορά δημοσιογράφος, για πάντα δημοσιογράφος. Αυτό όχι ότι. Δεν είναι. Όχι δηλαδή ότι... για όνομα. Ναι. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω για εσάς που έχετε. Και για σένα θα το πω εγώ ακόμα. Ναι. Πες το για μένα πρώτα. Για σένα πρώτα και για τους υπόλοιπους έξω, αυτούς που έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Ναι, ναι, ναι. Που σας πειράζει ξαφνικά αυτοί που πετάνε πέντε, ας πούμε, Αμερικανιές μέσα στο τέτοιο ή που μιλάνε σπαστό. Σε παρακαλώ, μην με κόβεις τώρα. Μην με κόβεις. Παίζει τώρα. Όχι, δεν παίζει τώρα. Έχω 30 δεύτερα. Έχω 30 δεύτερα. Λοιπόν, όταν τα έκανε η Λαζοπούλου και γίνανε τα ρίλο, ξεροσταλιάζατε να τα ακούσετε τα πώς τα λένε εδώ στο Ελλάδα και το σπαστό ελλήνικος. Τώρα σας κακοφαίνεται. Μου γίνατε κυρίες τώρα και δεν μπορείτε να ακούτε το σπαστό ελλήνικος. Όταν τα έκανε καλομήρα, σας τρέχαν τα σαλάκια έτσι, κάτω. Έτσι, έτσι Κώστα, αλλά τώρα επιλύσμονες Κώστα μου. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, άντρες, γυναίκες που έχουν κάποιο πρόβλημα και τα λοιπά, δεν τα κάνουν κολονοσκόπηση και λες. Και μετά τα 50 συνίσταται κιόλα μια φορά τα 5 χρόνια. Ναι. Συγγνώμη που το μαθαίνω. Όχι, δεν το ξέρω, πολύ καλά. Απέχω. Αν δεν έχει ηλικιακά από τα 50. Απέχω, μακριά. Κώστα, απέχεις πόρο, αν μου επιτρέπεις, για να θυμηθούμε και τα. Σπύρο πόρο, άμα θες. Λέω το εξής. Και ελπίζω μέχρι τότε, μέχρι να φτάσω στα 50, να γίνει αυτό το οποίο θέλω να συζητήσω εδώ πέρα. Έχουμε φτάσει στον πλανήτη Άρη. Ναι. Σηκώνουμε κτίρια, ας πούμε, 500 ορόφους. Ναι. Φτιάχνουμε γέφυρες που ενώνουν, ας πούμε, πράγματα μακρινά και βγαίνει μια γέφυρα και πηγαίνεις. Ναι, νιώθω που το πας, ναι. Ρε διάολε, κάτι άλλο που να μην μπαίνει το πράγμα πίσω να κάνει κολονοσκόπηση δεν μπορείτε να βρείτε. Πώς να γίνει, ρε φίλε. Τι πώς να γίνει, ρε φίλε. Μα αυτό έτσι γίνεται. Μα τι θα πει έτσι γίνεται. Απ' έξω. Να γίνει ένα σκανάκι. Δεν είναι ιστορία. Μα πρέπει να σου βάζει τώρα από πίσω, ας πούμε, ένα πράγμα. Μια φορά βιαζόμαστε. Σε παρακαλώ πολύ. Όπως βιάζονταν και παλιότερα συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας που λέγανε το 2020 θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Δεν θα έχουμε υπτάμενα αυτοκίνητα. Μήπως υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να αλλάξει μέθοδος κολονοσκόπησης. Κάμερα σε μένα. Ποια κάμερα αυτή που πες, είχα πει. Ρε παιδί μου, θα μπορώ να σου δίνει την οψιόν. Να σου λέει. Μήπως θέλετε... Ναι. Ή θέλετε... Και να πει ο άλλος, εγώ είμαι παραδοσιακός. Παραδοσιακός, θέλω να... Καταλαβες, για να είμαστε σίγουροι, να πάρει το δείγμα του. Αυτό, σίγουρα. Και να την καταλάβω την εξέταση, να έχω να την διηγούμε, ρε παιδί μου, να έχω να λέω μια ιστορία. Να δοκιμάσω στην τελική ανάλυση, γιατί αυτό που λένε, άμα δεν δοκιμάσεις, γιατί να απορρίψεις. Καταλάβες τι γίνεται. Δεν ο καθένας με τα γούστα του. Τι θα μπούμε στο αλλού, εμείς το πισινό θα πούμε δερβέναγες. Ναι. Είναι δυνατόν. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ. Είναι η κολονοσκόπηση μόνο για τους αρχόντι. Το influencing μάνα μου είναι δουλειά το όντι. Ή δεν δίνω πια ούτε δυο μνές, έφυγε ο Μπάμπης ο Τενές. Λέει ο Λούθυρος ο Μπλίσετ. Τι μη φίλη μου που λέει ότι έχει γίνει vegan και έχει κόψει το κρέας και της λέει γνωστός μας που άκουγε φωνή 4. Όχι όλα, λέει η Κορέα κοιμωμένη. Η Κορέα κοιμωμένη συνεχίζει το προηγούμενο μήνυμα και λέει τιμή την ίδια φίλη που δεν ήθελε να πιει από το μπουκάλι του δικού της και της λέει ο ίδιος γνωστός με φωνή 4. Όταν το τρως όμως δεν συγχαίνεσαι. Αυτό το γνωστό πρέπει να το γνωρίσουμε. Ναι. Είναι πριν ένα δικό μας άνθρωπος αυτός. Ναι. Ο Σαγκίρη δεν μπορούσε να παίξει πιο νωρίς καθώς είχε μάθημα στο απογευματινό ΕΠΑΛ. πόσο τιμά ή όχι μπάρμπα που την πέφτει ευθύβολα σε νέτο ομάδας φουμπού με κρύα αστεία, με ατάκες πολύ αστείο μωρό μου. Ιστερόγραφο, αυτός έχει προφίλ με τη σύζυγο, αυτή με τα φουσκούνια. Του δίνουμε πόντο όμως γιατί είναι τολμηρός ο μπάρμπας. Είναι αδίστακτος. Μια φορά λέει κάποιος, είχαν πάρει τον τραγουδιστή τον Αλικαίο να κάνει το διαιτητή και είχε βοηθό διαιτητή. Τι. Δεν υπογράφω από ντροπή λέει. Και πολύ καλά κάνεις. Χρυσελεφάντινο άγαλμα σε αρχαιοελληνικό ναό του έρωτα και εσύ δίπλα των επισκεπτών ο Εμαγέ Μπιντές έφυγε πάντως στο μέλλον. Ναι, ο Χακίμ Κοντολάζων του Σάββαρα αυτά. Τι μη συγκινούμε, συγκινούμε. Ναι. Θα διαβαστεί. Okay. Πώς λέγεται. Γιατί είναι αστείο, γι' αυτό θα διαβαστεί. Πώς λέγεται ο Αλβανό Μεξικανός ποδοσφαιριστής με θητεία στη Μάντσεστερ. Πώς. Τσιψαρίτο. Πώς να λέγεται. Ναι. Νικολογιάννης διακοπή για 7ο μνημόνιο. Απάς του παβιό του Εκρεμές, τον έτο παίζει αρμόνιο ή έφαγα πίτσα από χθες.
Μαρκαλεύτης όλα αυτά. Από του Μάλμπασα Κοντρόλ, κάλιο του Βίντρα Μπούκα. Μέρα τον λένε Αχμέτ Χασάν, βράδυ τον λένε Κούκα. Ή τι βροντάω με χοντρές. Υπογραφή, συγγνώμη, ένα ψαράκι που τη βρόνταγε με Γουάντα. Το Μόντριτς και Λόβρεν το έχεις διαβάσει αυτό? Όχι. Μόντριτς και Λόβρεν ρεπορτάζ. Κάνει ο Νικόλας. Στα διάλορα. Ο Ντέρεος Ζουρνάς μας έχει στείλει το εξής. Το Fight Club ταξιδεύει στην αρχαία Ρώμη του Κέσαρα με ένα τρίλημα στα λατινικά. Διαβάζετε ό,τι βλέπετε και τονίζω όπου χρειάζεται για να διαβαστεί σωστά. Έκαιο quantum delirat ista grecorum natio homunculi coveniunt ut fiat coniuratio ή Βέλτους είναι ναυινές, φούγγιτ χαρά να μου στέλνεις. Αν τα ακούνε αυτά από το Υπουργείο Παιδείας, ένας λόγος να μην καταγγείλουν τα λατινικά είναι αυτός. Και αίτη το σπάτον έχει μέσα. Λοιπόν, τι να πει δηλαδή ο Πάοκ, εγώ δεν πάω να παίξω με τον αίτη το σπάτον, ή να πει ο Ολυμπιακός, εγώ δεν πάω να παίξω με τον Άρη Αβάτου. Το οποίο μου αρέσει ότι πρέπει να ψάξουμε στον, πιστεύω, στον τηλεφωνικό κατάλογο της Κύπρου θα βρούμε τουλάχιστον τρεις. Είμαι βέβαιος. Και συγγνώμη από, από τον Άρη Αβάτου που δεν ξέρω καν πού είναι ο Άρης Αβάτου. Πού είναι ο Άρης Αβάτου? Άρης Αβάτου. Γελί. Παγαμώ το κέρατο. Αυτό το πράγμα. Τι έκανε η ελληνική έκδοση, ναι, ήταν που κατάφερε όλες αυτές τις Ελληνίδες που τις θεωρούσαμε, ας πούμε, ως τις, ναι, Ζωή Λάσκαρη, λέω εγώ. Ζωή Λάσκαρη που είναι η μνημειώδης φωτογράφηση στη Δήλο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, Ελένη Ερήμου. Ελένη Ερήμου στην έρημο, εκεί δεν θυμάμαι τώρα. Η Ελένη της Ερήμου ήταν όμως. Με την κρεμάστρα. Ναι, με την κρεμάστρα. Ναι, ναι. Κρέμαγες. Ναι, ναι, ναι. Τα σύνεργα της φωτογράφησης τα κρέμαγες όλα εδώ, ναι. Εκείνο το τεύχος το είχα διαβάσει ολόκληρο. Εντάξει, υπάρχουν και ατυχείς στιγμές του Playboy, όπως ο Δημήτρα Γαλάνη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και ατυχείς στιγμές μέσα στη διαδρομή τόσων ετών. Να τα πούμε για αυτά τα πράγματα. Όμως και αυτό είχε ένα υπόβαθρο πίσω σαν απόφαση. Ναι, ακριβώς. Είχε ένα υπόβαθρο. Παρ' όλα αυτά, εγώ που από το χαρά αυτά έσπασε. Ήταν, να σου το πω διαφορετικά. Ήταν ένα τεύχος το οποίο τη συνεντεύξη δεν διάβασα για τις άουσες. Μπαίνει ο Τσαού στο Brazers να μελετήσει άρθρα. Παίρνει ο Ρονάλντο κόκκινη, γίνεται Βούρτσι Μάρθα. Ή αν ο Γκότζος Σόκρατες, εσείς Χωακίνες Σπάρθα. Γεια σου ρε Μπουρμπο Ντίζελ. Μεγάλε μέτρο του ζευγαρώματος και εσύ όμως αφαίρεις από δίπλα. Πρέπει να μοιραστώ την ιστορία μου. Είχα πάει Τόκιο, ολιγοήμερο επαγγελματικό ταξίδι. Στο Uber από αεροδρόμιο για ξενοδοχείο με πήρε μια απίστευτη μικροκαμωμένη 24χρονη Ιαπωνεζούλα με αλαβάστερνο δερματάκι σκέτη κόλαση. Mm-hmm. Πιάσαμε κουβέντα, πήγε ανέλπιστα καλά και την κάλεσα στο δωμάτιο την επομένη. Ήρθε, μετά πολλά αρχίσαμε τον παλαμούτι και εκεί που πάω να ξεκινήσω συναντώ τρομερή αντίσταση. Και μία και δύο, τίποτα, τζίφος. Και έτσι λίγο από το άγχος, λίγο από το σοκ, επήλθε η πτώση. Με την ίδια να προσπαθεί να μου εξηγήσω ότι δεν είναι παρθένα. Το συμπέρασμα που έβγαλα, οι Ιαπωνέζες είναι στενές. Εντάξει, έχει περάσει αλήθεια. Λοιπόν, ο Μπάρτρα Μωρή άρρωστη. Το έστειλε αυτό. Του Σαμαρά ως χόλικας, ου φοβηθεί τα κρυά. Νικολογιάννη ρεπορτάζ, μπήκαν οχτρί στην τριά. Ή για να αρμέξει ο Τσαού τα βάφη ανθολογία. Εγώ ίσκο παρτιζάνι. 7,5 νέτο. Μήνυμα του Στράντλ είναι αυτό. Έρωτας είναι αν ιδιωτελής προσπάθεια να δημιουργήσεις χώρο στον άλλο για να είναι όπως θέλει να είναι. Χόρχε Μπουκάι μου στέλνει. Έρωτας είναι να μην βάζεις δότια στον πουλκουμέ.
Ραούλ Τσιμπουκάη σκέφτηκα και απάντησα ναι, μωρό μου. Μην τολμήσετε να πειράξετε, θα έχουμε άλλα και τέτοια. Ναι, εδώ έχουμε και άλλα μηνύματα όμως. Ναι. Πες το ψηλά, αυτό γιατί το διαβάζει, δηλαδή. Και διαβάζει μόνο, μην τολμήσετε να πειράξετε το. Λοιπόν, όπως λέει, βάλτε ένα poll στο Facebook να φάει άλλη μια φάπα μπουγατσομάχηρος Πατακός. Ναι, ναι, καλά. Ναι, ναι. Εντάξει. Πες ότι το λέω στόικα αυτό το πράγμα. Πες ότι το λέει το τανάκι σου με τη μεγάλη, με τη χρυσή πιστολική. Μη λες γενικά ανώνυμα ο μπουγατζό τέτοιος και ο Πατακός. Πες, το λέω αυτό το πράγμα, το τανάκι μου με την gold τη πιστολική. Να ξέρουμε με ποιον έχουμε να μιλάμε, κύριε στόικα μου. Ημέρες περιόδου, ρε παιδί μου. Ναι. Μου ήρθε μια, πώς το λένε, υπάρχει μια σχετική συζήτηση στο φόρουμ του Fight Club, ναι, αυτές τις ημέρες. Ποιος είναι ο πιο απίθανος λόγος για τον οποίο έχεις τσακωθεί. Mm-hmm. Πέρα από τα πολλά καταπληκτικά τα οποία έχουν υποθεί εκεί πέρα, εντάξει, κάποιοι τα παρακολουθείτε. Λέει ένας, τσακώθηκα, λέει η Νικόμενα, η οποία πρέπει να έχει και περίοδο για την εποχή, διότι πήγα στο σούπερ μάρκετ και πήρα, λέει, φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, ναι, αντί για φιλέτο στήθος. Ναι. Και όταν, λέει, γύρισα στο σπίτι και της έδειξα ότι μου είχε στείλει SMS που μου έγραφε πάρε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, ναι, μου απάντησε, αφού ήξερες τι εννοούσα. Ρε τι γίνεται. Και ξέρεις ότι αυτό που είπε, είσαι ότι να είμαι συγγνώμη. Ήταν σωστό, ο μοναδικός τρόπος που είχε να ζητήσει, ναι, συγγνώμη, ναι, αλλά δεν μπορούσε, ναι, να το κάνει, ναι, με τον παραδοσιακό τρόπο, το έκανε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, 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 ναι. Πείτε με άλλη τσιτάνξ, διαβάζω έτσι κάποια σποραδικά μηνύματα. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, αυτοί που λένε πενιρλί και αυτοί που λένε πιενιρλί. Γνωμούλα για Τσαούση, ο οποίος σε εκπομπή προεξαμήνου δήλωσε ότι προτιμάει για αντίπαλο της εθνικής μας τα προκριματικά του Μουντιάλ Κροατία επειδή δεν του πολυγεμίζει το μάτι ως ομάδα, λέει ο Σάικο Βεργέτης. Δεν το θυμάμαι. Α, φίλε μου, με δικαίωση ιστορία, έτσι. Σιγά, δεν το πήρε κιόλας. Έλατε. Δεν είπε Γαλλία, δεν είπε Γαλλία. Σιγά. Και φιναλίστ. Ο πρώτος είναι πρώτος και δεύτερος τίποτα. Σιγά. Ένατη δημοφιλέστερη ερώτηση, κύριε Σιγερή. Πώς μπαίνει το πέος στο εδίο. Εντάξει, νομίζω ότι... Εύλογη ερώτηση. Μπορείς. Δηλαδή δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ναι. Τώρα μπορεί βέβαια, καμιά φορά γίνεται φετφατζιδιές, αν μου επιτρέπεις. Θα μπορώ να το χάσεις λίγο. Ναι. Μπορεί να πας λίγο παράδειπλα. Κάνεις μια στόχευση, παίρνεις και λίγη φορά παραπάνω και μπορεί να στοχίσεις. Για λίγο μένα, αλλά να στοχίσεις. Συμβαίνουν λίγο αυτά. Πολύ, άμα στοχίσεις, ο πόνος είναι ίδιος. Κάποιοι το λένε αυτό, Κώστα, ναι, το έχω ακούσει. Θέλω να πω, αν δεν πετύχεις το στόχο, ναι, σημείο και σκάσεις, είτε χάσεις, ναι, λίγο το στόχο είτε πολύ, θα πέσεις πάνω σε κάποιο σημείο που δεν μπορείς να μπεις. Ερώτηση νούμερο 7 σε δημοφιλία. Πώς να μετρήσω το πέος μου. Γιατί γελάζε ρίλο πάλι. Τι είπε, ποιο να είναι εδώ το θέμα, πώς να μετρήσεις, ας πούμε, εκτός από να το μετρήσω τι, σε πύχες. Κοίτα να σου πω, κάποιοι θα έλεγαν. Σε στρέμματα. Κάποιοι γνωστοί μου έχουν. Σε οργές. Ότι όταν το μετράς με χάρακα, ναι, επειδή είναι σκληρός ο χάρακας, ναι, ενδεχομένως να χάνεις κάποια σαντιμέτρ. Και ότι είναι καλύτερο να μετράς, λέει, με μεζούρα, λένε κάτι φίλοι μου, ναι, γιατί ακριβώς επειδή η μεζούρα είναι ευκαμπτή, δεν χάνεις χιλιοστό στη μέτρηση. Mm-hmm. Λένε κάποιοι. Κώστα, επειδή έχεις τόσο σοφούς φίλους, έχεις γίνει και εσύ τόσο σοφός. Είδες. Αυτό νομίζω έτσι, ότι συμβαίνει. Έτσι, έτσι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ερώτηση νούμερο 6, κυρίες και κύριοι, για μένα πιο ενδιαφέρουσα από τις 10, είναι πώς να μεγαλώσω το πέος μου με το χέρι. Γιατί γελάτε τώρα. Για πες, ρε Ρίλο. Γιατί γελάτε. Για πες. Πώς θα το μεγαλώσω με το χέρι, δηλαδή. Εννοεί ο αφνανισμός, είναι η απάντηση. Αυτό εννοεί. Ή δεν υπάρχει απάντηση. Ξέρω, ή δεν ξέρω ένα ήδη ερεθισμένο πέος πώς μπορεί να το μεγαλώσει λόγω γι' αυτό. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Τράβα το και δεν θα γίνει. Τράβα το. Πώς κάνουν τα παιδιά, τα παιδάκια μικρά μόλις το να κάνει που το τραβάνε συνέχεια. Ερώτηση νούμερο 2. Ναι. Πώς θα κάνω μια γυναίκα να έχει οργασμό. Φίλε μου, κάποιος δεν τις κάνεις ποτέ. Ό,τι για να κάνεις. Ναι. Με μαστοριά και τέχνη. Τι να σου πω τώρα. Ή τέλος πάντων, δεν θα είσαι ποτέ σίγουρος. Υπάρχουν και παράπλευρες ζωτήσεις. Δεν θα το μάθεις ποτέ.
Μπορεί να πιστεύει ότι συμβαίνει και δεν συμβαίνει. Με χίλια δύο άλλα πράγματα. Για να μην πούμε σε καφρίλε τύπου, ξέρω εγώ, δώσει την πιστοτική σου και τέτοια. Ντροπιαστικά πράγματα αυτά. Ντροπή. Αλλά η αλήθεια είναι πω δεν μπορεί να το ξέρει. Λοιπόν, κορυφαία ερώτηση. Ερώτηση νούμερο ένα, κυρίε και κύριοι. Ερώτηση που αποσχολεί του περισσότερου ανθρώπου στον κόσμο είναι. Πού βρίσκεται το διαολεμένο το σημείο G. Αμάστε. Επίσης πάλι κάποιοι λένε όπως και πριν ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι πιστωτική. Εγώ πάλι δεν μπορώ να συμπράξω τέτοια πράγματα. Υπάρχουν επίσης και οι άντρες που λένε ότι το έχουν βρει. Αναμετάξιτον. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Αλλά δεν μπορεί κανένα. Μίλες αλήθεια τώρα έτσι με τέτοια σιγουριά, γιατί. Όχι, έχει ακουστεί. Θα γύρει ερωτήματα και ερωτηματικά από τον κόσμο κατευθείαν. Αλήθεια, αλήθεια. Ορίστε, λέει εδώ στο σημείο ότι δεν υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένο. Έχω ακούσει και ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Ότι υπάρχει και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Πού να ξέρεις τώρα. Όποιος σκαπανέας, να το πω διαφορετικά, το έχει βρει και μπορεί να μας γράψει κάτι, να μας το αποδείξει, να μας το πει, να μας δώσει δύο επιχειρήματα, ρε φίλε. Ναι. Αυτό και εκείνο με χαρά. Γιατί να σου πει, όπως μπαίνεις δεξιά. Να σου πει, ρε φίλε, ότι είναι αυτό, ότι είναι ακριβώς είναι 5 εκατοστά εκεί. Ότι. Σωστά, δεν μπορώ να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όχι, να επισέλθεις. Δεν μπορώ να επισέλθω. Δηλαδή, επιστημονικά μιλάμε πάντα. Να μας πει πώς φτάνεις μέχρι εκεί. Μεταξύ. Τι πώς φτάνεις μέχρι εκεί. Όχι, ρε φίλε, με πιο. Με τρόλεϊ. Και με απεργία. Δεν φτάνει ούτε. Όχι, ρε, είναι ο Γιούρι Γκριγκαρόβιτς. Ναι, ρε, αλλά ξαφνικά έρχεται στα 91 του στην Ελλάδα των Κατσαπλιάδων και αποθεώνεται σε κάθε στενό, σε κάθε ρούγα, σε κάθε χωριό. Δηλαδή, γειτόνι αυτό που λες στο χωριό χαιρετίζει και λέει καλημέρα, Μαρία μου, Γιούρι Γκριγκαρόβιτς. Καλημέρα. Πήρε τα ειστήρια του Βίβα που σου έλεγα. Δεν έμπαινα. Δεν πρόλαβα, αλλά βρήκα τον Καριοθράφστ. Ναι, δεν βρήκα τώρα για το. Για το Σπάρταγο. Έδωσα το iPhone στα νύψη, θα μεταφέρει το απόγευμα, θα πάρω. Θα παραγγείλω online. Επιτέλους, ήρθε η κουλτούρα σε αυτό το, σε αυτό το τόπο. Επιτέλους. Ναι. Γιούρι Γκριγκαρόβιτς, υπό μία έννοια και Αλέξη Κοστάλα δευτερευόντως, μας ξεβλάχεψες. Ανάμεσα στους πάρα πολλούς διάσημους ήρθε και η Σοφία Βεργκάρα. Μάλιστα. Είχε ντυθεί με μια στολή Widowmaker από το Overwatch, full leather μαύρο με τρελό ντεκολτέ. Που λέει, τρελαθήκαμε με τα απίστευτα φουσκούνια. Κάποια στιγμή, κατά τη μία το βράδυ, έρχεται στον πάγκο της κουζίνας να ευχαριστήσει για τα πιάτα που έφαγε. Αφού ψέλισα κάποιες κουβέντες, γιατί είχα χάσει τα λόγια μου, κατάλαβα ότι αυτό που λέει ότι όποια πέτρα και αν σηκώσει θα βρει Έλληνα, την ώρα που μου στα λέει από πίσω της και θαυμάζοντας με περισσή περηφάνεια, περνάει κάποιος ο οποίος αναφωνεί με χαρά. Τι κούλαρα να αυτή η μάνα. Η Ελλάδα είναι παντού όμως. Ναι, από τότε γυρίζει και του λέω δεν λες τίποτα, αδερφέ. Τέχνη, λαός, πολιτισμός. Τρομερά πράγματα. Μπράβο. Τι μάτω δε Σίλα που δήλωσε στον αντίπα ότι δεν είδε μια φάση του Παναθηναϊκού γιατί ήταν η κοπέλα σπίτι και εκείνη την ώρα έβαζε την πίτσα στο φούρνο. Πώς ετοιμάζει σήμερα τη μάνα που με ρώτησε βλέποντας ρεπορτάζ για το Next Model τι είναι τραβέλι και πώς με τον πατέρα μου πετάχθηκε λέγοντας με ενθουσιασμό. Εγώ θα σου πω. Ο Χόρχε Πάριος λέει, α, πώς μπήκα στο Instagram του Καράγκουτη. Αλλά, Κώστας Βαϊμάκης, α, πώς βρέθηκα στο Instagram του Νίκο από Νέο Ηράκλειο. Αλλά, 61 μέρες ακόμα για μελομακάρονα. Γουάρντα, όχι, πώς βρέθηκα στο Instagram της γυναίκας του Βέρμπλουμ.